Κυρίες, κύριοι, βρισκόμαστε στο διακόφτη Κυθήρων. Πριν από χρόνια έχει προσαράξει ένα πλοίο το οποίο είναι, θα έλεγα ότι είναι μασκότ εδώ στο διακόφτη στα Κύθηρα. Όποιος έρθει εδώ στα Κύθηρα, το πρώτο που θα δει, θα αντικρίσει σαν θέαμα δυστυχώς αρνητικό, είναι το καράβι που είδαμε στα πλάνα μας. Δυστυχώς πριν από λίγα 24 ώρα πίσω από μένα ακριβώς προσάραξε και δεύτερο πλοίο. Είναι μήκους 91 μέτρων, φορτωμένο με σόδα σε σακιά. Να πούμε ότι άμεση ήταν η κινητοποίηση των τοπικών και περιφερειακών αρχών από το θάλαμο επιχειρήσεων, το λιμεναρχείο της Νεάπολης, η λιμενική σταθμή των Κυθήρων εδώ. Θα πρέπει να πούμε ότι δεν υπάρχει ρήπανση. Ήδη χθες έβγαλαν περίπου γύρω στα 252 κυβικά πετρελαίου που είχαν οι δεξαμενές μέσα. Στη συνέχεια είναι, όπως θα βλέπετε στα πλάνα μας, ρημουρκό συνέχεια εδώ, ούτως ώστε γίνεται προσπάθεια να βγει κάποιο από το φορτίο και εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες να αποκολληθεί το πλοίο. Να πούμε καταρχήν ότι δεν υπήρξε καθόλου διαρροή πετρελαίου. Ήδη ήρθε ένα σκάφος που προληπτικά έζωσε το πλοίο αυτό με δίχτυ προστασίας, ούτως ώστε αν υπάρξει οποιαδήποτε διαρροή να μην απλωθεί. Και βέβαια είναι πολύ σημαντικό ότι προλάβαμε μια μεγάλη οικολογική καταστροφή. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από τους ναυτικούς, γιατί να πούμε ότι στο στενό αυτό από Κάβο Μαλλιά μέχρι το Τέναρο περνούν δεκάδες πλοία καθημερινά μέσα στο 24ωρο. Τώρα πώς γίνεται από τον Κάβο Μαλλιά να έρθει να προσαράξει σε αυτό το σημείο εδώ το πλοίο, αυτό είναι μια άλλη ιστορία, θα το βρουν οι υπεύθυνοι. Δεν είναι το πρώτο και φοβάμαι ότι δεν θα είναι ούτε καν το τελευταίο. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Ήδη έχουν προσαράξει αρκετά πλοία στο παρελθόν. Ευτυχώς όχι με οικολογική ζημιά. Να ευχαριστήσουμε το λιμεναρχείο που μας παρήχε τις όποιες πληροφορίες χρειαζόμαστε για να κάνουμε το ρεπορτάζ. Και να ευχηθούμε να μην έχουμε τέτοια γεγονότα, γιατί δυστυχώς είναι δυσάρεστα. Αυτό είναι το πλοίο που έχει προσαράξει εδώ και χρόνια και βρίσκεται στο δίπλα νησάκι ακριβώς από αυτό που προσάραξε, από το πλοίο που προσάραξε τώρα. Σχετικά με την ρήπανση, με την πρόληψη της ρήπανσης, έχουμε τον εκπρόσωπο της εταιρείας που έχει αναλάβει. Να μου πείτε δύο λόγια, είστε ο κύριος? Ονομάζομαι Σκέμπρης Πέτρος και είμαι εκπρόσωπος της Τεχνικής Προστασίας Περιβάλλοντος της εταιρείας που έχουμε αναλάβει την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος περιμετρικά από το προσαρακμένο πλοίο στο διακόφτη Κυθήρων. Η εταιρεία μου αμέσως, μόλις ενημερώθηκε το συμβάν, ήρθε σε επικοινωνία με τους πλειοκτήτες, οι οποίοι άμεσα μας ανέθεσαν να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην υπάρχει περίπτωση διαρροής καυσίμων από το προσαρακμένο πλοίο. Η εταιρεία μου διαθέτει αρκετούς αντιλιβαντικούς σταθμούς ανά την Ελλάδα, με πλήρη αντιλιβαντικό εξοπλισμό. Ένας από αυτούς τους σταθμούς υπάρχει και στην Ελαφόνησο. Υπάρχει εκπρόσωπός μας, φορτώθηκαν τα απαιτούμενα αντιλιβαντικά μέσα και καταφτάσαμε μέσα σε 2 ώρες και αμέσως που κτίσαμε περιμετρικά από το προσαρακμένο πλοίο πλωτά φράγματα, ώστε σε περίπτωση διαρροής καυσίμων από το πλοίο αυτά να εγκλωβιστούν μέσα σε αυτά και να μην βγουν και λερωθούν οι παραλίες από τα Κύθηρα. Η εταιρεία μου είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες που είναι αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Διαθέτουμε 17 αντιρρυπαντικά σκάφη, ειδικά κατασκευασμένα για να περισυλλέγουν από την επιφάνεια της θάλασσας πετρελοειδή. Διαθέτουμε ένα μεγάλο ναυαγοσωστικό ρημουλκό, αυτό ακριβώς που βρίσκεται. Αυτό που βλέπουμε τώρα πλάτη, που βλέπουμε στην οθόνη, έτσι. Βλέπετε στην οθόνη σας και βρίσκεται στο λιμάνι που διακόφτει στα Κύθηρα, το οποίο έχει την ικανότητα να συλλέξει με μέσα τα οποία διαθέτει τα λεγόμενα skimmer. Έχει επίσης αντιρρυπαντικό εξοπλισμό κατάλληλο και αρκετό
για πολύ μεγαλύτερες περιπτώσεις ναυαγίων, έχει αποθηκευτικούς χώρους όπου μας ανέθεσαν οι Σάλβαρτ, οι οποίοι έχουν αναλάβει την αποκόλληση του πλοίου και κατόπιν διαταγής που έχει δώσει το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, να αντιληφθούν όλα τα καύσιμα του πλοίου, ώστε όταν θα γίνει η αποκόλληση να μην διατρέχει πλέον κίνδυνο το θαλάσσιο περιβάλλον από τυχόν διαρροή καυσίμων. Να πούμε ότι έχετε βγάλει όλα τα καύσιμα από το πλοίο, έτσι. Είναι σημαντικό αυτό να το τονίσουμε. Από το πλοίο λοιπόν έχουν απαντληθεί όλα τα καύσιμά του, ώστε να μην εγκυμονεί ο παραμικρός κίνδυνος, ώστε αυτά να διαφύγουν στη θάλασσα κατά την αποκόλληση του. Σε ό,τι αφορά το φορτίο, να πούμε ότι είναι διπίθμενο το πλοίο. Το πλοίο βεβαίως είναι διπίθμενο από ό,τι έχω πληροφορηθεί, αλλά όσο για το θέμα του φορτίου, επειδή εμείς δεν έχουμε αναλάβει τέτοια υποχρέωση, την έχουν αναλάβει κάποιοι άλλοι, δεν γνωρίζω, δεν έχω τις γνώσεις να σας απαντήσω επάνω σε αυτό το θέμα. Καλά, κάτσε.